Ναι. Σημερινή μας καλεσμένη είναι ο γνωστός ηθοποιός Κώστας Πρέκας και ο γνωστός δημοσιογράφος Νίκος Κακαουνάκης. Καλησπέρα. Το θέμα, καλησπέρα. Ναι. Το θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε είναι άγνωστο, ναι. Όχι όμως ότι έχει κάποια σημασία. Ναι. Ας δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Κακαουνάκη για να δούμε προς τα πού θα πάει η κουβέντα. Λοιπόν, δωράκι μου, είναι όραμα τώρα αυτό που είσαι. Τι να έχει το ίδιο όραμα με την κόρη του Μητσοτάκουλα. Δεν πειράζει. Το που λες, δωράκι, η ιστορία με τα μηχανάκια της AGB έχει πολύ ζουμπί ακόμα. Ήδη έχουν σφίξει κόλλη και από Σεπτέμβρη προβλέπω κολοσφιξούρα ανευπροηγουμένων, ναι. Έτσι θα κάνουν οι συμβρούσεις μερικών. Φυσικά αναφέρεστε στην έρευνα που κάνει ο Αλφα. Αναφέρομαι στον ύποπτο ρόλο της οικογένειας Μητσοτάκη στην υπόθεση με την απαγωγή του μικρού Μπεν. Μήπως ξεχάσετε πως ο Ραβαντινός που τώρα τον κατηγορεί τρελοτζαβέλα ήταν αυτός που πρώτος αναφέρθηκε στην άνοδο του νεοφασισμού στην Ευρώπη. Συγγνώμη, τι σχέση έχει ο Ραβαντινός? Ακού να σου πω τώρα και εγώ, ακρίδες δεν μεταλλώνω, μάθες. Δεν μπορεί από την μια να μιλάμε για παράκαστο προτάσμα και από την άλλη να βγαίνει ο Βαλιανάτος και δεν περασπίζεται τη Χιλουντάκη. Και αν μας ακούει ο Κούγιας, ένα έχω να του πω. Αλέξη μου, μήπως σου λέει τίποτα το όνομα Καράς? Αλεξάκη. Πραγματικά δεν σας καταλαβαίνω. Θέλετε να πείτε κάτι για τον κύριο Κούγια? Να πω μόνο για τον παλιό καιρό. Το ξέρει η γυναικούλα σου, Αλέξη μου, πως το πρώτο σημεροκάματο το έκανε στο χτίσιμο. Νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει από το θέμα μας. Μισό λεπτό. Ποιο θέμα μας δουλεύετε τώρα? Δεν είπαμε να μιλήσουμε ελεύθερα. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Μισό λεπτό. Κύριε Πρέκα, αλήθεια, εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Αγαπημένη μου τώρα. Αυτό δεν είναι δελτίο. Το πράβλιο του δαφιού είναι. Μισό λεπτό. Καλά. Αγαπημένη μου, τώρα ξέρεις πόσο σ' αγαπώ και πόσο σ' εκτιμώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά όπως θα έλεγε και ο ποιητής, ο αίτηση τη μέρη. Εγώ και αλίμονο, αντάποδο χάμπο, έπαλαβε! Ξέρεις τώρα, στον δρόμο που περπατώ, ακούω φωνές. Καλά, αυτό το έχουμε καταλάβει. Σας παρακαλώ, ακούω φωνές μικρών παιδιών να μου λένε γιατί, κύριε Πρέκα. Γιατί κάνετε τον κόσμο ένα μέρος εχθρικό? Γιατί πατρίδα, λέω πατρίδα και κλαίω. Η πατρίδα αυτή να τρώει τα παιδιά της, η κίνεδη! Αυτοί, οι κίνεδοι, λέω, ναι, και οι παρενδεσίες πίνουν το αίμα των παιδιών μας. Και ο καλλιτέχνης φωνάζει, σταματήστε, σταματήστε. Όχι άλλη κατρακύλα, όχι άλλο ξεπεσμός, όχι άλλο κάρβουνο. Δεν μπορώ άλλο κάρβουνο. Εσύ το λες καλύτερα και από τον κούρκουλο, ρε, δεν πάει. Κανείς δεν ακούει. Ναι. Βαγκαλιζόμαστε την ιδέα της ατομικότητας, Δώρα μου και φίλε Νίκο, ενώ η πατρίδα και η ορθοδοξία κινδυνεύουν. Τι θα έλεγε για όλα αυτά η Αντιγόνη? Η Αντιγόνη Βαλάκου, θα έλεγε πως είσαι μεγάλη τρελάρα, Πρέκα. Τι θα έλεγε για όλους αυτούς τους κρέοντες? Κρέοντες, τι είναι, κρεοπολείο έχουν άνοιξει? Που τρέφονται από τις άρκες μας. Τι θα έλεγε ο Ρέστης? Τι θα έλεγε ο Ειδίποδας? Τι θα έλεγε ο Επαναστάτης Ποπολάου? Ξέχασα στην όμπο το χάρι, Πρέκα. Τι θα έλεγαν όλοι αυτοί? Νομίζω πως ταπεινά θα επαναλάμβαναν τα λόγια του μεγάλου ποιητή, του Εσκύλ, που κάπου στην Ορέστια βάζει την κλετεμίστρα απευθυνόμενη στον Αγαμέμνονα λίγο πριν το σκοτώσει, να λέει: έμαθα πίνει τσικουδιά και τρως και τα καρύδια, και όταν σου δίνουν την φ***, γυρεύεις και τα ρ***. Τώρα κλείσε τώρα με αυτή τη μαλακία από τον Πρέκα.